Καλώς ήρθατε. Θα κάνουμε αυθεντικά κρουασάν. Αφήνουμε 225 γραμμάρια βούτυρο εκτός ψυγείου για μία ώρα. Σε αντικολλητικό χαρτί το ανοίγουμε σε φύλλο όπως σας δείχνουμε. Και το βάζουμε στο ψυγείο. Κοσκινίζουμε 375 γραμμάρια αλεύρι για ώρες της χρήσης. Με 25 γραμμάρια νιζεστέ. Προσθέτουμε 8 γραμμάρια αλάτι, 50 γραμμάρια ζάχαρη και ανακατεύουμε. Σε 230 ml χλιαρό γάλα διαλύουμε μία ξηρή μαγιά. Ρίχνουμε την μαγιά στο αλεύρι και ανακατεύουμε να γίνουν ζύμοι. Όταν είναι έτοιμη, την κόβουμε σε σταυρό, την ανοίγουμε ελαφρώς και ενσωματώνουμε 25 γραμμάρια βούτυρο που είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Πλάθουμε πολύ καλά μέχρι που να ξεκολλάει από τα χέρια. Την δηλίγουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε για 30 λεπτά στο ψυγείο. Αλευρώνουμε ελαφρώς τον πάγκο μας και την ανοίγουμε σε τετράγωνο φύλλο. Τοποθετούμε το βούτυρο. Σκεπάζουμε με την ζύμη και κλείνουμε καλά. Αν υπάρχει αέρας, τον βγάζουμε με τη βοήθεια από ένα μαχαίρι. Το ανοίγουμε σε στενό μακροφύλλο. Διπλώνουμε όπως σας δείχνουμε.
Το καλύπτουμε με μεμβράνη και βάζουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά. Αλευρώνουμε ελαφρώς και ανοίγουμε σε στενό μακροφύλλο. Διπλώνουμε, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε για 30 λεπτά στο ψυγείο. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για ακόμα 2 φορές. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ανοίγουμε την ζύμη σε φύλλο 45x26 εκατοστά. Την σκεπάζουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε για μία ώρα στο ψυγείο. Κόβουμε σε τρίγωνα με βάση 8 εκατοστά. Κόβουμε όπως σας δείχνουμε και δίνουμε σχήμα από κρουασάν. Αναμειγνύουμε 30 ml κρέμα γάλακτος με ένα αυγό. Και τα σουρώνουμε. Τα τοποθετούμε σε ταψίμα αντικολλητικό χαρτί, αλείφουμε τα κρουασάν. Σκεπάζουμε με μεμβράνη αλλά προσέχουμε να μην ακουμπήσει και αφήνουμε για 2 με 3 ώρες μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος τους. Τα αλείφουμε ξανά με το μείγμα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 200 βαθμούς Κελσίου για 10 λεπτά, κατεβάζουμε στους 180 και ψήνουμε μέχρι που να πάρουν χρώμα. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!